πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον ερχομό του μωρού. Ναι, και δεν το πιστεύουμε. Μας φαίνεται πολύ περίεργο που είμαστε έξω, η αλήθεια είναι. Γιατί εγώ βγαίνω από το σπίτι μόνο τα Σάββατα για λίγες ώρες λόγω του Just. Είμαστε από πάνω του. Πώς βλέπεις την Κατερίνα στο Just κάθε Σάββατο? Ναι, τι να κάνουμε. Δουλειά είναι. Έλα, δες τίποτα άλλο. Ωραία, δεν είναι. Πάρα πολύ όμορφη είναι. Πάρα πολύ όμορφη. Είναι πολύ δυνατή παραγωγή. Έχει πάρα πολύ μεγάλο fan base. Οπότε δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα να έχει τόσο πολύ μεγάλο fan base. Το βλέπω και στο Twitter και παντού. Είναι πολύ δυνατή παραγωγή. Έχει μεγάλες ανατροπές. Και κάθεται ο κόσμος πριν τις ώρες και το βλέπει. Πραγματικά. Μπράβο τους. Πώς είναι ο Βαγγέλης σαν μπαμπάς? Είναι συγκινητικά καλός. Είναι απίθανος. Και νιώθω πολύ τυχερή. Με κάνεις και τρέπομαι. Βαγγέλη. Όλα. Τα πάντα. Όλα. Μην ακούτε τι σας λένε ψέματα. Οπότε δεν έχει αλλάξει. Όλα αλλάζουν κανονικά. Η ζωή περιστρέφεται γύρω από το παιδί. Ξαναλέω, δεν κάνουμε. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους γονείς το ίδιο πράγμα. Πήρε τη μαμά τηλέφωνο να της πεις, είχες δίκιο τελικά ότι όταν γίνεις μάνα θα καταλάβεις. Μας λένε οι μανάδες μας. Εντάξει, θέλει λίγο χρόνο αυτό ακόμα για να μου συμβεί. Αλλά γενικότερα... Άμα το παιδί δεν πάει 18 να βγει βράδυ, να αργήσει να γυρίσει με το αυτοκίνητο, δεν νιώθεις μάνα και πατέρας. Αυτό είναι. Όλα αυτά το είναι breakfast. Τελικά, κυρία Πατούλη, παραμένεις στο Just the Two of Us? Δεν έχω ιδέα. Νομίζω ναι. Άφησε να υπονοηθεί και θα παραμείνει. Καλέ, θα παραμείνει. Πού θα πάει, είναι δυνατόν.